όσο και να προσπαθούν, είτε με ομιλίες στη Βουλή, είτε με πρωτοσέλιδα, ράματα υπάρχουν για τη γούνα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο περάσαν από κυβέρνηση και έχουν μεγάλες ευθύνες για όλη αυτή την πορεία. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και όποιος ακόμα δεν θυμάται ή έχει κενά, μπορεί να δει στο διαδίκτυο που βοούν στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν σε εκδηλώσεις, παρελάσεις, φωτογραφίζονταν μαζί, πήγαιναν μαζί εκδρομές στο Καστελόριζο, τους παρήχαν διευκολύνσεις, τους προβάλανε μέσα από τα ΜΜΕ. Το εμφανίζεται ως θεσμικό κόμμα, έτσι το καλούμε λέει. Στο ΚΚΕ λοιπόν, και δεν μείνανε μόνο σε αυτά. Γιατί σας άκουγα από το πρωί κύριε Λασκαράτο που λέγατε να αφήσουμε πρώτα να βγει το αποτέλεσμα της δίκης και μετά να πιάσουμε το θέμα των ευθυνών. Μα το αποτέλεσμα της δίκης και οι ποινές που θα καταλογιστούν έχει να κάνει πάλι με τις ευθύνες και τις Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το νόμο για τον επικεφαλής της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και την ποινή του και για τη μη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων όσων ανήκουν σε αυτή, και οι ΔΕ το διατήρησαν πάλι όμως με τον ευμενέστερο νόμο θα είχαν εκδικαστεί υποθέσεις τους, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή ναι, με τον νέο ποινικό κώδικα, όποια κίνηση και να γινόταν. Πρόταση για τον εκλογικό νόμο επίσης και βάλαμε και για το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων και καταψηφίστηκε. Τα λέμε αυτά γιατί το ΚΚΕ συστηματικά με στοιχεία αποκάλυπτε όλη τη δράση αυτή, επέμενε στο ζήτημα της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης και με επιμονή κάθε φορά που αναφέραμε τη λέξη Χρυσή Αυγή, γιατί ακριβώς γνωρίζαμε το χαρακτήρα της, και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι τώρα, οι όψιμες αντιφασιστικές κορώνες απλά δεν πείθουν. Και να πούμε ότι ο λαός μας βεβαίως έχει και ικανοποίησει και χαρά από αυτή την πρώτη απόφαση, όμως δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός, γιατί είναι γνωστό ότι η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή θρέφεται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, θρέφεται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, που υιοθετεί την χυδαία ιδεολογία των δύο άκρων, εξοραίζει τους φασίστες, διώκει κομμουνιστικά κόμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τροφή για την ενδυνάμωση και την ισχυροποίηση της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως, η πολιτική της... Μα κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη... Δηλαδή, οι ψηφοφόροι που πήγανε και ψήφισαν, η άδεια που πήρε για να κατέλθει στις εκλογές, δεν έχουν καμία σχέση. Ποια άδεια, για να κατέβουν ως πολιτικό κόμμα, το οποίο τώρα η δικαιοσύνη λέει ότι χρησιμοποίησε η εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουμε το εξής, ότι σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υπόθαλψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμει τιμές σε ναζιστές εγκληματίες στη Λετωνία, κάνει την πάπια για τα ζητήματα διώξεων κομμουνιστικών κομμάτων την ίδια ώρα και υιοθετεί την θεωρία των δύο άκρων. Όλα αυτά τρέφουν, είναι βούτυρο στο ψωμί της δράσης των φασιστών. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και δεν πρέπει να τα ξεπερνάμε. Όπως επίσης να πούμε ότι... Και ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ. Ορισμένα, τελευταία και κλείνω, ορισμένα ζητήματα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη στήριξη των επιχειρηματικών κύκλων στο πέραμα, στην απήγορη επισκευαστική ζώνη, έχουν μείνει ακόμα εκτός πεδίου. Ή για τα ζητήματα των σχέσεων της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης με τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν δεν τελειώσαμε μόνο με την καταδικαστική απόφαση, και γι' αυτό ο λαός πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για να χτυπήσει και το ναζιστικό τέρας, αλλά και το σύστημα που το γεννά.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρέπει να υπάρξει κανένας επισυχασμός και οι εγκληματίες ναζιστές να τιμωρηθούν με τις ανώτατες ποινές. Αυτό είναι το κύριο για μας. Και χρειάζεται σήμερα να υπάρξει συνολική καταδίκη, να μην βρουν στασίδι ούτε στην Ευρωβουλή, ούτε στις περιφέρειες, ούτε στους Δήμους. Και γνωρίζετε ότι η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει αποστείλει ήδη επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Άλιστα. Για τον αποκλεισμό και των δύο, και του Λαγού και του Κωνσταντίνου, ναι, και τη μία αντικατάστασή τους, που έχει και αυτό τη σημασία της. Και επίσης, γι' αυτό έχει σημασία να μην σπείρουν το ναζιστικό, το ρατσιστικό, το αντικομμουνιστικό δηλητήριό τους. Και ταυτόχρονα χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί υπάρχουν σχεδιασμοί περί σοβαρής Χρυσής Αυγής, απλά με κάποιο άλλο σερβίρισμα. Είναι σχέδια που δεν σταμάτησαν να δουλεύονται. Και σήμερα έχει σημασία λοιπόν ο λαός μας για να ξεμπερδέψει πραγματικά, όχι μόνο με τη Χρυσή Αυγή αλλά και με τον φασισμό. Πρέπει να ξεμπερδέψει με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τους γεννά και τους τρέφει. Πρέπει να ξεμπερδέψει με όλα αυτά τα υπεριαλιστικά δεσμά που υπάρχουν σήμερα, με την αντιλαϊκή, ναι, πολιτική, με το χτύπημα διαδηλώσεων, με τους αντιαπεριακούς νόμους, με όλα αυτά τα πράγματα. Από αυτή τη σκοπιά σήμερα ο λαός μας να είναι σε επαγρύπνηση και δράση.